Πανιερότατε Πάτερ και Δέσποτα, Σεβασμιότατε Άγια Ζιμπάμπουε, Σεβαστόν Ιερατείο, Ελογιμότατε Κύριε Καθηγητέ, Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Απευθύνομαι σήμερα προς την αγάπη σας, ευχόμενος η χαρά της Αναστάσεως να κατακλείζει και να καταβγάζει τη ζωή σας. Πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα σήμερα, η Εκκλησία μας καλεί να παρακολουθήσουμε αλλά και να εντρυφήσουμε στον υπέροχο διάλογο της συνάντησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με μια γυναίκα από τη Σαμάρια. Στον διάλογο που προκαλείται και αναπτύσσεται από τον Χριστό με τη γυναίκα τούτη, το απόθετο γκάλος του κατά τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων διερμηνεύει και θα δηλώνει την υπέρμετρη αγάπη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την εθνικότητα και την ποιότητα της ζωής τους. Και ο διάλογος αυτός εκφράζει και διερμηνεύει το άπειρο μέγεθος της φιλανθρωπίας και της εσπλαχνίας του Θεού, να αποκαλύψει τον εαυτόν του, να αποκαλύψει την αλήθεια, ώστε να τη βιώσουν οι άνθρωποι, γιατί η γνώση της αλήθειας είναι λυτρωτική για αυτούς. Σήμερα ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνεί και διαλαλεί ότι η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα φανερώνει πως η άσωτη γίνεται πιστή. Η πτωχή στον τρόπο της ζωής της γίνεται πλούσια. Η πόρνη με τη μετάνοιά της γίνεται Απόστολος και μάρτυρας του Χριστού. Αυτή συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλούς άνδρες παρέσυρε στην αμαρτία, τώρα γίνεται υπηρέτης και διάκονος του Υιού του Θεού. Αυτή που εσωτερικά ήταν μολυσμένη και στη συμπεριφορά της ήταν άτυπη, τώρα καθαρίζεται και ανακαινίζεται. Με την επικοινωνία της με τον Χριστό, δίψασε και επεθύμησε νερό ζωντανό και αξιώθηκε να γίνει κοινωνός και κληρονόμος των ναμάτων της χάριτος του ουρανού. Ο διάλογος με τη Σαμαρίτιδα αποτελεί τον προπομπόν αλλά και την πορεία της συνάντησης του Χριστού με όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την ενασχόλησή τους, τα προβλήματα της καθημερινότητας της ζωής τους. Ο κάθε τόπος γίνεται για τον Χριστό τόπος της επίσκεψής του, ώστε να μεταγγίσει στον άνθρωπο τα ρήματα της αληθείας. Και η επικοινωνία του Χριστού με τους ανθρώπους, αν αυτοί τον αποδεχθούν, τους εξαγιάζει και τους καθιστά ναούς του Θεού του ζώντος. Στον διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα αναθεωρείται η μέχρι τότε αντίληψη υποτίμησης και περιφρόνησης της γυναίκας. Οι μαθητές του, όταν επέστρεψαν από την πόλη, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εθαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Δεν είπαν όμως τίποτε, αλλά αυτή η πράξη του Χριστού ανατρέπει τη μέχρι τότε αντίληψη περί του προσώπου της γυναίκας. Έζησε η γυναίκα σε εποχές υποτίμησης και εκμετάλλευσής της. Και τώρα έρχεται ο Χριστός
ο οποίος όχι μόνο αποκαθιστά, αλλά και καταξιώνει το πρόσωπο της γυναίκας. Ο ίδιος επέλεξε να γεννηθεί από γυναίκα και καταδέχθηκε να δανειστεί από αυτήν τα άσπυλα και αμόμητα αίματά της, να πλάσει αυτός δε αυτόν την ανθρωπότητά του και να της προσδώσει το μεγάλο προνόμιο να την αποκολλεί μητέρα του. Αυτή λοιπόν την καταξίωση προς το πρόσωπο της γυναίκας αποκαθιστά και διαλαλεί ο Χριστός με το διάλογό του με την αμαρτωλή γυναίκα τη Σαμαρίτιδα. Τούτος ο διάλογος είναι κατά τους πατέρες το εναρκτήριο σάλπισμα του Χριστού και το άνοιγμα του Ευαγγελικού Λόγου προς όλα τα έθνη. Με αυτόν ο Κύριος επιθυμεί να ευεργετήσει όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το μέγιστο δώρο του Θεού που προσφέρεται δια του Ιησού Χριστού στον κάθε άνθρωπο. Στο διάλογο του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα φανερώνεται το ενδιαφέρον και η αγάπη του Χριστού. Η κένωσή του, η κατάδυσή του στο βάθος της κάθε ανθρώπινης ψυχής, χωρίς όρους και χωρίς όρια. Τέλος δε, η αλήθεια βιώνεται όχι ως κατάκτηση της διανόησης του ανθρώπου, ούτε ως βέβαιο αποτέλεσμα σειράς συλλογισμών, αναζητήσεων και διαπιστώσεων, αλλά ως αποκάλυψη του Θεού στο σαρκωμένο πρόσωπο του Λόγου Του, που διακηρύττει ότι ο ίδιος είναι η ζωή και η αλήθεια. Έκτοτε λοιπόν, η γυναίκα απολαμβάνει το ρόλο που της αξίζει και που συνάδει και που λειτουργεί στο πρόσωπό της, είτε ως σύζυγος, είτε ως μητέρα, είτε ως διακόνισσα, στο φιλάνθρωπο έργο της Εκκλησία, είτε ως παρθένος στη μοναστική ζωή, είτε ακόμη και ως μάρτυρας ή Απόστολος της Εκκλησίας μας. Γι' αυτόν και η Σαμαρίτιδα γίνεται καταρχήν Απόστολος του Χριστού στους ομοεθνείς της και στη συνέχεια ως η Αγία Φωτεινή σφραγίζει με το αίμα του μαρτυρίου της την αποστολή της. Αδελφοί μου, καλούμαστε λοιπόν όλοι να μιμηθούμε των βίων της, των ζήλων της αποστολής της και να βιώσουμε την αγωνία της και την απορία της για το πού προσκυνείται πραγματικά ο Θεός και να κατανοήσουμε την απάντηση που έδωσε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Γιατί ο Κύριος σήμερα στην περικοπή αυτή μας διδάσκει ότι όταν λατρεύουμε τον Θεό δεν μπορεί να είναι μια σχέση ικανοποιήσεως της συνειδήσεως ή επιφανειακή κίνηση του γράμματος της Εκκλησίας ή μια αναμονή αμοιβής ή εκφράσεις προσευχών και τυπικών κινήσεων, αλλά είναι μια ζωντανή σχέση που μπροστά στην Αγιότητα του Θεού η συνείδησή μας πρέπει να αφυπνίζεται. Η καρδία μας πρέπει να εχμαλωτίζεται από την αγάπη Του. Το ζητά ο ίδιος, δώσ' μη ποιήν και πάλι παιδί μου, δώσ' μη σών καρδία. Έτσι η ζωή και η θέλησή μας πάντα πρέπει να ευθυγραμμίζονται στο Άγιον θέλημά Του. Ωστόσο, το Άγιον θέλημά Του φανερώνεται καθημερινά για αιώνες στη ζωή μας και μας κοινωνά
και μας καθιστά κοινωνούς της φύσεώς Του και με το Άγιο Σώμα και Αίμα Του μας καλεί στην ζωοτρόφο τραπεζά Του, μας αγιάζει και μας μεταμορφώνει σε εις Αποστόλους, μάρτυρες και ομολογητές της αλήθειάς Του. Έκτοτε, νέφος μαρτύρων και ομολογητών, παρακολουθεί τον Σωτήρα Χριστόν και ένας από αυτούς είναι και ο σημερινός εορταζόμενος Άγιος και ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Νικηφόρος. Η πολυσχηδής μόρφωσή του και η καταξίωσή του ως καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας Κωνσταντινούπολεως αποτέλεσαν τον κύριο λόγο της εκλογής του από την Ειρήνη την Αθηναία ώστε να εκπροσωπεί τον αυτοκρατορικό θρόνο στις πολυσήμαντες εργασίες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία ασχολήθηκε με τη φοβερή διένεξη μέσα στην Εκκλησία σε ό,τι αφορά στην παρουσία και των ρόλων των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος, στην προκειμένη περίπτωση, ακολούθησε τη διδασκαλία του Αγίου Άννη του Δαμασκηνού περί των Αγίων εικόνων και χρησιμοποίησε τον όρο προσκύνησης, που σημαίνει έκφραση σεβασμού αλλά και πόθου, έννοιες που αναφέρονται στη λατρεία του Θεού, στην τιμητική προσκύνηση της Θεοτόκου και των Αγίων. Έτσι, η προσκύνηση γίνεται αισθητός, εμπνεύματι και αληθεία, με απότερο σκοπό να δημιουργηθεί σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, τα οποία ευτυχώς σώζονται, παρουσιάζουν τον Νικηφόρο να παρεμβαίνει πολλές φορές, αναλαμβάνοντας καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις και στην έκβαση των εργασιών της Συνόδου. Δεν είναι λίγες φορές όπου ο Πρόεδρος της Συνόδου, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, καθηγητής Ταράσιος, αλλά και ο εκπροσωπών τότε την Εκκλησία Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνος, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο με άλλους 5 Κυπρίους Επισκόπους και 2 Ηγουμένους μονών, απευθύνονται προς τον Νικηφόρο για να ακούσουν αλλά και να λάβουν τις σωστές απαντήσεις στα θέματα και προβλήματα αναφοράς της Συνόδου. Στη συνέχεια, όταν ο Πατριάρχης Τεράσιος εκοιμήθη, τότε κλήρος και λαός ομόφωνα ζήτησαν και ανέδειξαν τον Νικηφόρο ως Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και η Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως λόγω της προσωπικότητας και του μεγάλου του κύρους τον εξέλεξαν Πατριάρχην και τον χειροτώνησαν από λαϊκών μέσα σε λίγες μέρες σε Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινούπολεως, δηλαδή τον ανέδειξαν αθρώον Πατριάρχη. Δυστυχώς η θρησκευτική διαμάχη της οικονομαχίας καταστάθηκε προσωρινά. Γι' αυτό το 815 μετά Χριστόν, ανεβαίνοντας στον αυτοκρατορικό θρόνο, ο Λέοντας ο Πέψος ο Αρμένιος επανέφερε το κλίμα της οικονομαχίας. Σε αυτόν αντέδρασε τότε έντονα και με ποικίλους τρόπους ο αγωνιστής και ορθοδοξότατος Πατριάρχης Νικηφόρος, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί έκτοτος του θρόνου του. Η όλη αναστροφή του ενέργο και λόγο και τα γραπτά κείμενά του συνέβαλαν καθοριστικά, ώστε το 843 μετά Χριστόν να κατασταθεί η θρησκευτική διαμάχη της οικονομαχίας επί αυτοκράτηρας Θεοδόρας και Πατριάρχου Μεθοδίου και να διακηρυχθούν όλοι οι πρόμαχοι της Ορθοδοξίας
με επικεφαλής των νικηφόρων, ως μάρτυρες της αληθείας και ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεως. Έτσι κατατάσσεται ο ομολογητής Νικηφόρος στην χωρία των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας και το πρόσωπο και το έργο του παραμένουν αγέραστα και διαχρονικά. Και εμείς έχουμε την εξαιρετική ευλογία σήμερα να διαφυλάξουμε στη μονή μας απότμημα της τιμίας κάρας του, το οποίο ως θησαύρισμα και ευλογία προσφέρεται στους πιστούς για προσκύνηση. Αγαπητοί μου, σήμερα η ημέρα αυτή είναι εφρόσινος και ξεχωριστή. Χαίρεται και αγάλεται η Ιερά Ημών Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή του Κύκου. Και μαζί με αυτή συνεφραίνονται και η Ιερά Μητρόπολης Κύκου και Τηλυρίας με το πλήρωμά της, αλλά και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, επειδή άγει τα ονομαστήριά του ως φρυγηλός ή ακοστρόφος του Σεπτού Θρόνου της Ιεράς Ημών Μονής και Ιεράς Μητροπόλεως Κύκου και Τηλυρίας και πολύπειρος σοφός γέροντάς μας, Ιεράρχης Κύριος Νικηφόρος. Ιδιαίτερα εμείς, η αδερφότητα της Ιεράς Μονής Κύκου, στο πηδάλιο της Μονής μας αξιωνόμαστε να έχουμε πνευματικόν πατέραν, τον φιλάνθρωπον, τον ελεήμονον, τον εραστήν της γνώσης και της παιδείας, τον δόκιμον εκκλησιαστικόν άνδραν της υπέρβασης, της ανεκτικότητας και της συγχωρητικότητας, που πάντα τολμά και πολιτεύεται με πνευματική ανδρεία. Παιδιώθεν, εγαλουχήθηκε με τα νάματα της Εκκλησίας την υπακοήν, την προσφοράν και τη θυσιαστική εκκλησιαστική διακονία. Στην τρυφερή ηλικία των 11 ετών προσφέρθηκε ως δώρο διακονίας στις αυλές της Παναγίας της Ελεούσας του Κύκου. Στερήθηκε όμως νωρίς της μητρικής στοργής. Όμως ενεπλήστη από τη στοργή, την τρυφερότητα, την προστασίον της πιο γλυκιάς μάνας του κόσμου, της βασίλισσας και αρχόντισσας των ουρανών, της κυρίας Δεσποινας Θεοτόκου, της αληθινά μακαρισδομένης. Πανιερότατε και πολυσέβαστε μας γέροντα, η εύσημη αυτή ημέρα της μνήμης του προστάτου Αγίου σας περιποιεί τιμή και χαρά για εσάς, αλλά και για εμάς που σας αγαπάμε. Μέσα από αυτά τα λιτά λόγια μου, δεχθείτε παρακαλώ τα ειλικρινή αισθήματα της ψυχής μας και την ανίσταχτη προσευχή μας, ώστε ο Άγιος Θεός, διαπρεσβειών της Μητρός Ημών Ελεούσης του Κύκου και του προστάτου σας Αγίου Νικηφόρου και ομολογητού, να σας χαριτώνει, να σας χαρίζει υγεία, πνευματικές χαρές, πολύχρονη και δημιουργική ποιμαντορία προς δόξαν της Εκκλησίας του Χριστού, αγιασμού του λαού της Μητροπόλεως, αλλά και πάντων ημών των αδερφών και των ευλαβών προσκυνητών της Μονής μας. Σας ευγνωμονούμε για το διάπτωτο των ενδιαφέρον σας για όλους μας και ταπεινώς ευχόμεθα, καρποφόρα, νικηφόρα, δημιουργικά και υπέρφωτα τα έτη σας, πολυσέβαστε και σεπτέ Πατέρα μας, έτη πολλά και ευλογημένα γέροντα.